centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Επειδή θα συζητηθεί πολύ έντονα το λατομείο αυτή τη βδομάδα και υπάρχει πρόταση στα μίλια, να συμμετέχετε κι εσείς σε μια πολυμετοχική Μακεδνός, θα σας ενδιαφέρε? Ή το ακούτε για πρώτη φορά? Κοιτάξτε, δεν το διάβασα αυτό που είπε. Ο ρόλος της πρώην Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της ΠΕ είναι επιτελικός και άπτεται όλων των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Ναι. Εφόσον υπάρξει κάποιο αίτημα από κάποιον φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, είτε αυτό λέγεται Δήμος Καστοριάς, είτε Δήμος Άγους Οριστικούς, είτε Δήμος Νεστορίου, εμείς και εφόσον το επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση. Εφόσον επιτρέπεται νομικά αυτού του είδους έτσι η ανάμιξη, όσον αφορά τη δραστηριότητα αυτή τη συγκεκριμένη που είπε ο κύριος Σταμίλης. Μάλιστα. Θα δούμε, πρώτα λοιπόν, θα πρέπει να γίνει από τη Δημοτική Αρχή όμως. Ναι, αυτό. Στη Δημοτική Αρχή υπάρχουν τουλάχιστον 4 προτάσεις για αυτό το θέμα μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον 4 για ένα χρυσοφόρο, κατά τα άλλα, λένε τουλάχιστον, λατομείο, το οποίο βγαίνει προς ενοικίαση σε ιδιώτη. Μάλιστα. Και θα δούμε στην απορία και τις υπόψεις των υπολείπων. Πάμε τώρα στα αμυγός. Το βασικότερο, ναι, και η ουσία δηλαδή του θέματος είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον σε συζήτηση και με τον Δήμαρχο Καστοριάς αλλά και με τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου είναι, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και για αρκετό καιρό για να, και μάλιστα στην επόμενη συνεδρία πρέπει να περνάει και με η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών, ναι, επιπτώσεων από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, κύριε Νατσούλη, οπωσδήποτε, σίγουρα και η χρήση του, αν θα παραμείνει στο Δήμο ή σε κάποιο άλλο σχήμα το οποίο αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αν θα ενοικιαστεί, ξέρω εγώ, με κανονική διαγωνιστική διαδικασία, όπου θα έχει το δικαίωμα ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσει το λατομείο, γιατί του χρόνου θα υπάρχουν μια σειρά από έργα τα οποία θα χρειαστούν πολύ υλικό, πολύ υλικό. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το κόστος ενός έργου, εφόσον δεν λειτουργήσει αυτό το λατομείο, αυτομάτως θα δημιουργήσει μια εκτόξευση των τιμών για όλα τα μεγάλα έργα. Ας πούμε η σύραγγα της Κλεισούρας που είναι ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο λατομείο, δεν ξέρω πού είναι το πλησιέστερο, προφανώς θα είναι σε μια περιοχή εκεί κοντά στην πόλη της Κοζάνης. Κάνα τρία λατομεία λειτουργούν στην πόλη της Κοζάνης. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε με την έναρξη του 2021 το λατομείο να λειτουργεί. Γιατί αλλιώς θα έχουμε εκτροχιασμούς των προϋπολογισμών. Των έργων που θα κατασκευαστούν. Ναι. Μοιάσει τον προϋπολογισμό των έργων που ήδη έχουν δρομολογηθεί και με διαγωνιστική διαδικασία και αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά από επιπτώσεις. Δεν ξέρουμε αν θα βρεθούν τα επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί ξέρετε, οι διαγωνισμοί, κύριε Νατσούλη, έχουν τιμές λατομείου του λατομείου της Καστοριάς. Αν δηλαδή ο εργολάβος τώρα έχει υπολογίσει το τι τιμή θα υπάρχει εδώ, ναι, η απόσταση όταν μεγαλώνει, αυτό αυτομάτως ανεβάζει το κόστος. Το οποίο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε στη διαγωνιστική διαδικασία, ούτε στη μελέτη η οποία έχει προβλέψει η υπηρεσία. Είναι κάτι δηλαδή που νομίζω ότι δεν ξέρω. Άρα λοιπόν προσοχή λίγο σε αυτό το θέμα, διότι αν δεν βρεθεί λύση με το λατομείο Καστοριάς, τότε μεγάλα έργα της Καστοριάς θα κινδυνεύει να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός και το αντιπλημμυρικό του κ. Παψόγλου και η σύραγγα της Κλεισούρας και έχει μαρουλάβει και τα αντιπλημμυρικά που εκτελούνται ήδη από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Όλα αυτά δηλαδή και ο δρόμος χιονάτου Νεστόρου που χρειαζόταν υλικό τέλος πάντων και ό,τι έχει σχέση με έργα υποδομών είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει και να λειτουργεί το λατομείο της Καστοριάς. Μάλιστα. Το βλέπουμε με πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα πραγματικά τι θα γίνει. Δεν είναι μόνο ποιος θα πάρει το λατομείο. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος έργων από πίσω που κινδυνεύουν να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός τους αν δεν λειτουργεί στο λατομείο της Καστοριάς με κάποιον τρόπο. Εκτροχιάζεται, μεγαλώνει και θα πρέπει να ανεβρεθεί η πηγή της χρηματοδότησης. Ναι, ένα έργο, ναι, ναι, το οποίο, ναι, είναι στο ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί μετά από 6 μήνες, ας πούμε, ο φορέας που θα λειτουργήσει το έργο να πει ότι ξέρετε δεν υπάρχει το υλικό και να ζητάει από το ΕΣΠΑ την επιπλέον χρηματοδότηση. Μετά αυτά θα πρέπει να πάνε σε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε σε ιδίους πόρους. Κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν κατά πόσο θα είναι επιλέξιμο σε όλες τις περιπτώσεις. Θεωρώ ότι θα λυθεί το θέμα. Μακάρι. Από τη στιγμή που το μεγάλο αγκάθι στην προκειμένη περίπτωση ήταν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία είχε λήξει εδώ και αρκετό καιρό. Από εκεί και πέρα η Δημοτική Αρχή, από ό,τι βλέπω, έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Εντάξει, υπάρχουν και τα χρέη της Μακεδονίας, υπάρχουν πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει,
θα δούμε τι θα γίνει τελικά και με αυτό το θέμα, αν θα πάει σε ιδιώτη, αν θα μείνει στο Δήμο Καστοριάς, αν θα υλοποιηθεί η πρόταση και Παψόλου που ήταν ουσιαστικά να αγοράσει το λατομείο. Θα δούμε τι θα γίνει από όλα αυτά πραγματικά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.